Θα δείξουμε τώρα πως μπορούμε να δέσουμε πολύ απλά. Φανταστείτε ότι αυτό το σχοινί είναι μία πετονιά. Εντάξει. Λοιπόν, πως θα δέσουμε πάρα πολύ απλά ένα αγκίστρι. Λοιπόν, κάνουμε μία στροφή εδώ πέρα την πετονιά. Βλέπετε πως την κάνουμε. Και παίρνουμε το αγκίστρι και το τοποθετούμε από μπροστά. Από εδώ είναι η περιοχή που πιάνει το ψάρι. Και τι κάνουμε τώρα. Πιάνουμε με τα δύο ακραία δάχτυλα και κάνουμε πίσω και περνάμε από πάνω το στρογγυλό της πετονιάς. Βλέπετε πως το περάσαμε. Λοιπόν, τώρα τραβάμε από μέσα το σχοινί. Ξανακάνουμε πίσω, βλέπετε, την πετονιά την άκρη. Ξαναπερνάμε από πάνω το κύκλο της πετονιάς. Τραβάμε από μέσα από τον κύκλο πάλι την άκρη. Το ξανακάνουμε πίσω την άκρη για να περάσει πάλι ο κύκλος της πετονιάς από πάνω. Ξανατραβάμε την άκρη μέσα από τον κύκλο. Και αφού το κάνουμε 5-6 φορές αυτό το πράγμα, τραβάμε και σφίγγουμε το αγκίστρι μας. Κοιτάξτε πόσο καιρό έγινε το δέσιμο. Δεν πρόκειται να φύγει με τίποτα. Τώρα το κάναμε με 3 κόμπους, με 3 περιστροφές. Με 5 ή 6 περιστροφές είναι ακόμα πιο καιρό και δεν φεύγει με τίποτα. Αυτό είναι για το αγκίστρι. Τώρα, όταν θέλουμε να δέσουμε ένα στριφτάρι, υποθέτεται ότι αυτό εδώ είναι, έτσι, ο κύκλος από ένα στριφτάρι, βάζουμε την πετονιά μέσα, φέρνουμε κάμποση ποσότητα να τραβήξουμε και αρχίζουμε, αφού πιάνουμε τις δύο, πιάνουμε έτσι από το στριφτάρι την πετονιά, φέρνουμε, πιάνοντας πάλι με τα δύο δάχτυλα τα τελευταία, εδώ μία στροφή, δύο στροφές, τρεις στροφές, τέσσερις στροφές, μέχρι 6 στροφές. Λοιπόν, και μετά την άκρη αυτή που στρίψαμε, την περνάμε μέσα από τον αρχικό κύκλο που έχουμε αφήσει εδώ. Βέβαια, θα πρέπει σε αυτή εδώ την περιοχή να ρίξουμε λίγο σάλιο ή να το βρέξουμε, έτσι ώστε να μην γίνει τριβή της πετονιάς καθώς το τραβάμε. Προσέξτε τώρα, κρατάμε τούτη εδώ την άκρη και τραβώντας από εδώ, βλέπετε, σφιγγεί. Να το. Και έχει γίνει ένας πολύ ωραίος στριφταρόκομπος. Δεν ξεχνάμε στο τέλος να τραβήξουμε την άκρη. Και εδώ μπορούμε να κόψουμε το υπόλοιπο της πετονιάς. Πώς μπορούμε να κάνουμε τώρα ένα δέσιμο παραμαλάκια πάνω σε μία μάνα από πολυάγκιστρο. Δηλαδή δύο πετονιές μεταξύ τους. Σκεφτείτε ότι εδώ πέρα έχουμε το αγκίστρι. Είναι το παραμαλάκι το μικρό. Εντάξει, εδώ είναι το αγκίστρι και πρέπει να δέσω αυτό εδώ το παραμαλάκι με το αγκίστρι πάνω στη μάνα. Για να φτιάξω το πολυάγκιστρο. Πώς θα το κάνω. Παίρνω αυτό εδώ το παραμαλάκι που έχει τα αγκίστρι, παίρνω και τη μάνα και τα στρίβω μία φορά μαζί. Το βλέπουμε. Μία φορά έτσι εδώ. Τα περάσαμε μαζί. Λοιπόν, μία φορά μέσα και τα δύο μαζί. Βλέπετε τα τράβηξα. Δύο φορές μέσα και τα δύο μαζί τα άκρα. Και μετά παίρνω μόνο το ένα το μακρύ, τη μάνα, και τη στρίβω και την περνάω από μέσα. Όχι δηλαδή το παραμαλάκι. Και έτσι όπως είναι δεμένα τώρα μαζί, τα τραβάω και είναι έτοιμος ο κόμπος μας το παραμαλάκι με το αγκίστρι πάνω στη μάνα και έτσι έχω ετοιμάσει αυτή τη στιγμή το πρώτο μου πολυάγκιστρο, το πρώτο μου κομμάτι πολυάγκιστρου, το αγκίστρι με το παραμαλάκι δεμένο πάνω στη μάνα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν πρόκειται να φύγει αυτό το πράγμα, με τίποτα δεν λύνεται. Οπότε έτσι θα δέσουμε και τα υπόλοιπα 8 πολυάγκιστρα, τα υπόλοιπα 8 αγκίστρια, για να φτιάξουμε το μεγάλο μας πολυάγκιστρο. Αυτά, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.